Παρακαλώ. Είναι επικεφαλής της παράταξης. Εντέλειβε άμα τον κύριο Περιφερειάρχη εις υποβολή μιλητηρίου αναφοράς ενώπιον του αρμοδίου εισαγγελέως επί εσχάτη προδοσία στρεφωμένη κατά τη σπιτά της πατρίδος και εις βάρος των εθνικών μας δικαίων και τούτο δι έχουν το Περιφερειακό Συμβούλιο την εδραία πεποίθηση ότι εκφράζει την βούληση του συνόλου των Ελλήνων όχι μόνο των κατοίκων της Μακεδονίας αλλά και ολοκλήρου του ελληνικού έθνους και λαού. Ως Έλληνες δεν πρόκειται πουδενή να αποδεχτούμε την παραχώρηση και χρήση το ιστορικό όνομα της Μακεδονίας στην ονομασία του κράτους των Σκοπίων. Ως Μακεδόνες, άρα Έλληνες και μόνον, αισθόμεθα την τιμή και την ευθύνη όπως μην επιτρέψουμε την εξαφάνιση κάτω από πολιτικές σκοπιμότητες της ιστορικής και πολιτικής μας κληρονομιάς. Δεν μπορούμε ή να ανεχόμεθα αδιαμαρτύρετα το σφατερισμό της δικής μας ιστορικής και εθνικής ταυτότητος εν ονόματι κάποιας πολιτικής σκοπιμότητος. Οι λαοί που αναζητούν κάποια εθνική ονομασία για να αυτοπροσδιοριστούν δεν έχουν το δικαίωμα να το κάνουν σε βάρος άλλων λαών. Ζητάμε δε να δοθεί ο λόγος στον ελληνικό λαό για να αποφασίσει για αυτό το μείζον εθνικό θέμα με την υπέρτατη μορφή της άμεσης δημοκρατίας που είναι το δημοψήφισμα. Υπογράφω ως περιφερειακός σύμβουλος, παρακαλώ να γίνει σημείωση και προς τούτο. Αναφέρω δε ότι όσον αφορά για την προδοσία της χώρας, αναφέρθηκα στο άρθρο 138 του ποινικού κώδικα επιβολή της ακεραιότητας της χώρας, επόμενα άρθρα, το οποίο και αν το θέλει. Τι γίνεται? Έχω την εντύπωση ότι δεν έχω τελειώσει ακόμα. Τελειώνω και από εκεί και πέρα μπορεί να πει ο καθένας τι θέλει. Παρακαλώ τώρα που μπορείς να λες ότι σας παρακαλώ κύριε Αλεξανδρή. Κύριε Αλεξανδρή, ποιος το είπε αυτό? Κύριε Αλεξανδρή, σας παρακαλώ. Ποιος το είπε ότι επειδή έχεις μια θέση μπορείς να λες τέτοια πράγματα? Είσαι σίγουρος ότι είσαι στα πλαίσια? Κύριε Αλεξανδρή, κύριε Αλεξανδρή, είσαι σίγουρος? Και του ποινικού κώδικα και του συντάγματος. Όταν έρχεται, θα το απαντήσω εγώ, όταν έρχεται και μου βγάζει δημοψήφισμα για πιο αηλίωτη γνώμη, δεν δικαιούται αυτή τη στιγμή να μιλάει μόνο στο εκ μέρους του ελληνικού λαού, χωρίς να μην διαδοκάσει δημοψήφισμα, όπως προσωπαίνει την κοινωνία. Ο άλλος κυνηγάται για κακούργη μας σήμερα. Ο κύριος Κορφυλάκης έχει τον λόγο. Δεν κατάλαβα. Κύριε Αλεξανδρή. Κάποιοι δεν κατάλαβα. Κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Περιφερειάρχης έχει τον λόγο. Σταματήστε. Κάποιοι δεν κατάλαβαν. Σας παρακαλώ. Κύριε Κουρκουτά, παρακαλώ. Κάποιοι δεν κατάλαβαν πώς ακριβώς υπέγραψα. Κάποιοι δεν κατάλαβαν πώς ακριβώς υπέγραψα. Κατά συνέπεια δεν με απασχολούν πράξεις ορισμένων ή άλλων πώς. Σε συγκεκριμένη περίπτωση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν αναφέρω ότι αυτό που κατέθεσα και αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Σας παρακαλώ! Θα το πάρει σε ψηφοφορία αυτό το πράγμα, με συγχωρεί. Με συγχωρεί πάρα πολύ. Γιατί παίρνετε το λόγο χωρίς να είστε τόσο? Έκανα σας αποβάλλω από τη διάθεσα. Ένας τέξος, παρακαλώ. Ένας τέξος. Ένας τέξος, παρακαλώ. Να ενημίστε να πεθάρετε όπως επεκλείστε. Ερεβάστε, σας παρακαλώ. Ερεβάστε, σας παρακαλώ έξω. Σας παρακαλώ, περάστε έξω. Γιατί κύριε κατάφατε με επανάληψη. Εφοδίζεται σύμφωνα με τον κατάλληλο. Εφοδίζεται σύμφωνα με τον κατάλληλο. Συμφωνή διαδικασία. Παρακαλώ τώρα. Υπάρχουν οι παρατάξεις εδώ που μπορούν να πάρουν το λόγο. Στις του πολιτεύματος μέσα και τον αφήνουμε τόση ώρα, πολύ ωραία, θα βγούμε εμείς.
Πάτε, ηρεμήστε και ξαναγύρισα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και περιμένουμε αυτό το ακούω. Κάποια στιγμή θα μάθετε να σέβεστε τον κανονισμό αναψυχία του Περιφερειακού Κοινοβουλίου. Σα παρακαλώ, περάστε. Ηρεμήστε και ξαναγυρίστε. Κύριε Περιφερειακό Κοινοβούλιο. Όχι, δεν ξαναγυρίσω. Αυτό με απέβαλε. Τι άλλαξε. Για 5 λεπτά. Μην τελειοποιεί το Περιφερειακό Συμβούλιο. Σας παρακαλώ. Ο προδότης είναι τα μούτρα σου. Ο προδότης, ο πρωθυπουργός. Κύριε Περιφερειακό, σας παρακαλώ πολύ. Ζητήστε. Σιωπήστε το και θα σου καθίσω κι εγώ. Γελάτε κύριε Κάτανα. Γελάτε. Να μην πω κάτι. Κάποιο χαρακτήρα. Κύριε Περιφερειάρχα, είτε τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, στα ίδια ως παραγωγένω θέλω να εξελιχθεί η συζήτηση αλλά με αφορμή την εισήγηση του κύριου Πρόεδρου. Η οποία τέτοια να ολοκληρωθεί από μέρος σας, παρόλο που έχει ξαναχρέσει οι φράσεις. Είναι το βήμα της δημοκρατίας που πρέπει να εκδιωθούμε. Γιατί η δημοκρατία επιτρέπει να λέτε αυτά που λέτε, κύριε Πρόεδρε. Και με αφορμή λοιπόν αυτό, θα παραγγελάσουμε σύσσωμο το Περιφερειακό Συμβούλιο να καταδικάσει αυτό που έγινε σήμερα στο Κοινοβούλιο, αλλά και ταυτόχρονα να καταδικάσει τις φωνές που ακούγονται και βλάπτουν τον πολιτικό άρμο που είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπου βάζουν σε περιπέτεια και το Σύνταγμα και τον πολίτη. Και αυτό θα παρακαλέσω, κύριε Πρόεδρε, το Περιφερειακό Συμβούλιο, αν θέλετε να το περιλάβουν και στο ψήφισμα, ως δύο ακόμη ενότητες, ή αυτή τη στιγμή να καταλαβεί ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο καταδικάσει αυτές τις αντιφορές. Την δικάσει την αδιαφορία, ποιο την καταδικάζει. Εσεί υπηρετείτε τη δημοκρατία. Που διαφορά με την αδιαφορία των πολιτών. Υπηρετείτε τη δημοκρατία. Εσεί με ποιο ύψο το λέτε. Με ποιο ύψο το λέτε. Έχετε φράσου. Έχετε φράσου μεγάλου. Κυρία Παναγιωτίδου, δεν είναι έτσι ο ένα. Δεν είναι έτσι ο ένα. Μιλάει για δημοκρατία. Κύριε Πρόεδρε, επαναλαμβάνω αυτό που είπα. Αντιλαμβάνομαι τις εκφράσεις κάποιων έστω και λίγα λεπτά δημοσιότητας, δεν με ενοχλεί. Αρκεί όμως εδώ να υπηρετούμε και το θεσμό, αλλά πάνω απ' όλα τη δημοκρατία, έξω από πολιτικές αντιπαραθέσεις της κοινότητας.